Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι μας. Κώστας Βασιλόγιαννης συμμετέχει σε αυτό το βίντεο, αυτή τη φορά για να αναλύσουμε το τι είδαμε την αγωνιστική της Super League που μας πέρασε, να αναλύσουμε έτσι όλα τα παιχνίδια, κρατώντας πάντα την ουσία από κάθε μάτς και χωρίς να σας κουράζουμε με πολλές λεπτομέρειες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται τελειώνει ο πρώτος γύρος. Όπως φαίνεται, το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά. Τώρα παρακολουθούμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα το οποίο κρατάει αμύωτο έτσι το ενδιαφέρον μας και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, έχω να πω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έτσι, κρατώντας πάντα όπως είπα την ουσία από κάθε μάτς και δεν θα σας κουράσουμε με πολλές λεπτομέρειες. Λοιπόν, ξεκινάμε έτσι με το παιχνίδι του Όφη με το Βόλο που έγινε στην Κρήτη και είναι ένα παιχνίδι το οποίο έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1. Παρακολουθήσαμε ένα πολύ ωραίο έτσι παιχνίδι. Για το Βόλο να πούμε ότι είχαμε τον ντεμπούτο του Άγχελ Λόπεθ του προπονητή. Έτσι είναι η δεύτερη θητεία του, αυτού του προπονητή στην ομάδα του Βόλου. Επέστρεψε. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Όφη είχε ένα γκολ να του ακυρώνεται με τον Ντίκο για offside. Και γενικά είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, μπορώ να πω. Έτσι, αλλά ακυρώθηκε από το VAR ένα γκολ που πέτυχε ο Όφη. Ο Όφη ο οποίος είχε και ευκαιρίες και ο Κώστιτς, ο τερματοφύλακας του Βόλου, πραγματοποίησε ένα πολύ καλό παιχνίδι και έκανε κάποιες πολύ σημαντικές επεμβάσεις. Όπως και για το Βόλο είδαμε τον Καλογερόπουλο να παίρνει χρόνο συμμετοχής που προέρχεται από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού να ξεκινάει βασικός και μαζί με τον Σχέλη κάναν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Βόλος προηγήθηκε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ του Κόμπα με μια πάρα πολύ όμορφη έτσι ενέργεια και έκανε το 0-1 και αυτή η φάση ελέγχθηκε αλλά το VAR αποφάσισε ότι το γκολ πρέπει να μετρήσει. Έτσι ελέγχθηκε για offside. Μετά ο Βόλος έμεινε με 10 παίκτες καθώς ο Γκαρσία αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και κατάφερε Όφη να ισοφαρίσει με ένα απίστευτο σουτ του Θωράρισον που έκανε το 1-1. Πραγματικά τρομερό γκολ αυτό που πέτυχε ο Θωράρισον. Απίστευτο σουτ έξω από την περιοχή. Και είδε Όφη και ένα άλλο γκολ να το ακυρώνεται με το Μεγιάδο, ο οποίος κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο Ντίκο που είχε διεκδικήσει την κεφαλιά στην αρχή της φάσης και με αυτή την κεφαλιά πήγε, στρώθηκε η μπάλα στο Μεγιάδο, ο Βαρ θεώρησε ότι ο Ντίκο ήταν σε θέση offside και ακυρώθηκε το γκολ που πέτυχε ο Όφη για να πάρει τη νίκη. Οπότε λοιπόν ο Όφη δεν κατάφερε να μπει στην εξάδα με αυτή την ισοπαλία. Εγώ είχα προβλέψει για τον Όφη σε ένα βίντεο που είχα κάνει πριν αρχίσει το πρωτάθλημα ότι φέτος θα είναι στην εξάδα. Παρόλα αυτά αυτό που παρατηρώ είναι ότι μετά από εκείνη την περίοδο που κέρδισε στην έδρα του και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ δεν έχει κερδίσει κάποια παιχνίδια με μικρομεσαίες ομάδες όπως αυτό με τον Ατρόμητο, αυτό με τον Μπας Γιάννενα. Τώρα το παιχνίδι με το Βόλο και άμα δυσκολεύεται να κερδίζει στην έδρα του πολύ πιθανό να χάσει και πολύ πιθανό να μην είναι μέσα στην εξάδα και να πάρει αυτή τη θέση η Λαμία. Θα τα δούμε πάντως όλα στην πορεία και στο δεύτερο γύρο. Η ουσία είναι ότι ο Όφη δεν κερδίζει τελευταία στην έδρα του και δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και ο Βόλος πήρε ένα θετικό αποτέλεσμα και πιστεύω ότι θα ανέβει με την έλευση του καινούριου προπονητή, ο οποίος διανύει τη δεύτερη του θητεία στην ομάδα, οπότε ξέρει πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί. Πάμε τώρα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανετολικό, ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει με 3-1.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν βρέθηκε πίσω στο σκορ, να πούμε. Έτσι, το 0-1 έτσι το έκανε ο Πανετολικός με τον Χάτζη Θεοδωρίδη. Παρ' όλα αυτά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ισοφαρίσει έτσι με, καθώς ένα σούτ του Έσε η μπάλα κόντραρε στον Οικονόμου και άλλαξε πορεία και κατέληξε έτσι στα δίχτυα, να πούμε. Και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός έκανε και το 2-1 πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο με το Φορτούνι. Να πούμε ότι ο Φορτούνης πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση ο Κώστας Φορτούνης για τον Ολυμπιακό. Έτσι, καθώς από τα δεξιά έφερε την μπάλα στο αριστερό και με ένα πολύ ωραίο σούτ έτσι την έστειλε στα δίκτυα, καταπληκτικό γκολ από τον Κώστα Φορτούνη, από τα καλύτερα γκολ που είδαμε έτσι αυτή την αγωνιστική. Και στο δεύτερο ημίχρονο με μια κεφαλιά του Ελκαμπή έπειτα από σέντρα του Μασούρα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Από τον Ολυμπιακό να πούμε ότι είδαμε τον ντεμπούτο του Μπιανκόν έτσι στα στόπερ. Σύν ότι ο Μπιέλ για άλλη μια φορά δεν άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ και ότι πολλοί παίκτες στο Ολυμπιακό ακόμα δεν έχουν προσφέρει τα αναμενόμενα, όπως είναι ο Σολμπάκεν που υπήρχαν πολλές προσδοκίες. Ένα παράδειγμα, ο Σκάρπα μία παίζει, μία δεν παίζει. Γενικά είναι κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού που ακόμα δεν τους έχουμε δει. Παρ' όλα αυτά δεν δυσκολεύτηκε να κερδίσει τον Πανετολικό, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ και το παιχνίδι ήταν και κλεισμένο το θύρον. Να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Πέδρο Άλβες, έτσι που υπήρξε στέλεχος στην Εστορίλ και αναμένεται να αναλάβει κάποιο επιτελικό πόστο στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, έτσι σαν τεχνικός διευθυντής, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα και για τον Κορδόν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανσεραϊκό. Έτσι, πάμε και σε αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 5-0. Εδώ δεν χρειάζεται να αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να πούμε ότι ο Μουργκ φέτος θα έλεγα ότι είναι ευχάριστη έκπληξη για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το παιχνίδι πέτυχε 2 γκολ ο Τόμας Μουργκ. Έτσι ένας παίκτης που ο Λουτσέσκου δείχνει να το πιστεύει. Έτσι και νομίζω ότι το έχει δηλώσει κιόλας ότι το Μουργκ τον κέρδισε γιατί είναι επαγγελματίας για αυτό το λόγο. Και γενικά θεωρώ ότι είναι ευχάριστη έκπληξη φέτος για τον ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης που, για ένα παίκτη που πολλοί μάλλον έχουν εκφράσει την άποψή τους ότι δεν κάνει από ό,τι θυμάμαι, αλλά είναι ένας παίκτης εργατικός που κάνει τη δουλειά του και γυρίζει πίσω και μαρκάρει. Και φέτος σε 10 παιχνίδια έχει και 4 γκολ ως τώρα. Οπότε στο σκοράρισμα κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Βοηθάει και στο σκοράρισμα μάλλον, αλλά και γυρίζει πίσω να μαρκάρει. Οπότε ο Λουτσέσκου τον υπολογίζει κανονικά και τον έχει μέσα στο rotation του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός ήταν αγνώριστος σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είχε καμία σχέση με την καλή εικόνα που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, με εξαίρεση το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που και εκεί έχασε με το ίδιο σκορ αν δεν κάνω λάθος. Και γενικά ήταν πάρα πολύ ανοιχτό στην άμυνα. Ο Σντόεφ έβαλε το πρώτο γκολ για τον ΠΑΟΚ, τα άλλα ο Μουργκ μετά με 2 γκολ έκανε το 3-0 που λέμε. Μετά από αυτό γκολ του Χοβάν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ντεσπότοφ έγινε το 4-0 και το 5-0 το έκανε ο Ράφα Σουάρες. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που παραμένει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, καθώς έτσι όπως είναι οι βαθμολογίες στις 4 πρώτες θέσεις. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 28 βαθμούς, από 27 έχουν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και τέταρτος είναι ο ΠΑΟΚ με 26 βαθμούς, οπότε το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά. Άνετη νίκη λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο για αυτό το παιχνίδι. Πάμε τώρα στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Αστέρα Τρίπολης, εκεί όπου είδαμε έναν εκπληκτικό Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει με ένα 3. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος είχε ένα έτσι καταπληκτικό μάτζι σήμερα, χτες συγγνώμη,
Και συγκεκριμένα ο Μάτζης πέτυχε το πρώτο γκολ, έκανε το 0-1 με κεφαλιά και το δεύτερο γκολ είναι το μισό δικό του, για καθώς λειτουργήσε ως δεκάρι ο Μάτζης, έκανε μια εξαιρετική κάθετη πάσα και ο Κρεσπή κατάφερε να κάνει το 2-1 για τον Αστέρα, το 2-0 συγγνώμη, έτσι, λάθος μου, το 0-2 έκανε ο Κρεσπή για τον Αστέρα. Και στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ η Κηφισιά μπήκε δυνατά και έχασε αρκετές ευκαιρίες, έγινε το 0-3 με τον Ζουκάνοβιτς να στο πάρει πολύ ωραία την μπάλα και να κάνει το 0-3 και στο τέλος του και προς το τέλος του παιχνιδιού η Κηφισιά έκανε το 1-3 με τον Μπιφουμά. Να πούμε ότι πριν γίνει το 0-3 για τον Αστέρα η Κηφισιά έχασε αρκετές ευκαιρίες. Είχε και δοκάρι με το Μποτία, να πούμε. Αλλά ο Αστέρας έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι, θα έλεγα. Δίκαια πήρε τη νίκη. Ο Μάτζης ήταν πρωταγωνιστής του αγώνα. Και ο Σον Γκος έκανε επίσης πολύ καλό παιχνίδι και δικαίωσε το Μίλαν Ράσταβατς που το χρησιμοποίησε σε ρόλο επιτελικού χαφ, μπορούμε να πούμε. Αλλά ο Μάτζης θεωρώ ότι με το γκολ και με την ασίστ που έδωσε για στο 0-2 ήταν όλα τα λεφτά για τον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Μπας Γιάννενα, εκεί όπου η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το διπλό και να κερδίσει με 0-1. Έτσι, να πούμε. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΚ και δημιούργησε ευκαιρίες αλλά και δέχθηκε ευκαιρίες, μπορώ να πω. Αλλά έχει έναν Τσούμπερ σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ τώρα έχουν στρέψει το νου τους στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Πέμπτης, εκεί όπου θα γίνει χαμός. Η ΑΕΚ λοιπόν προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με τον Τσούμπερ, ο οποίος πέρα από τον γκολ είχε και δοκάρι. Έτσι και έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά και δέχθηκε αρκετές ευκαιρίες, καθώς ο Πας Γιάννεν έχασε μια τεράστια ευκαιρία με τον Μπαμλίδη, ο οποίος σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και έχασε φοβερή ευκαιρία να ισοφαρίσει. Να πούμε ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε με ένα σχήμα χωρίς σεντερφόρ, στην ουσία με ένα 4-4-2, 4-2-3-1, όπως θέλετε πείτε το, με Γκατζίνοβιτς και Ελίασον τα δύο εξτρέμ, Σιμάνσκι και Πινέδα τα δύο χαφ και ο Μάνταλος μαζί με τον Τσούμπερ ήταν οι δύο επιθετικοί. Στην ουσία ο Τσούμπερ ήταν σε ρόλο center for. Ο Πας Γιάννενα λοιπόν είχε μια μεγάλη ευκαιρία που ο Παμλίδης δεν κατάφερε από εκεί να κάνει το 1-1, αλλά έχει και η ΑΕΚ έτσι πολλές ευκαιρίες. Ο Τσούμπερ, να πούμε ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ, έβαλε τον γκολ και ήταν μέσα στις φάσεις και συμμετείχε πάρα πολύ στην ανάπτυξη. Και ο Κάλεν στο κέντρο της άμυνας επίσης είχε σωστές τοποθετήσεις, αλλά και ο Πινέδα έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ θεωρώ ότι χάθηκε η μπάλα. Ήταν μια υποδειγματική αντεπίθεση. Έτσι, στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Στο πρώτο ημίχρονο δέχθηκε κάποιες ευκαιρίες. Χαρακτηριστικότερη ήταν αυτή με τον Μπαμλίδη. Γενικά κατάφερε να πάρει το διπλό. Και τώρα περιμένει να δει τι θα γίνει στο παιχνίδι με την Brighton που έρχεται την Πέμπτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό match για την ΑΕΚ. Αυτά πάνω κάτω είχαμε να αναλύσουμε. Γενικά η ΑΕΚ επιθετικά ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά αμυντικά δέχτηκε ευκαιρίες και η άμυνά της δεν παρουσιάζει την ίδια σταθερότητα που παρουσίασε την περσινή σεζόν. Αυτό έχω να πω. Έτσι είστε φοβεροί. Είστε ανεπανάληπτοι, γενικά για τη στήριξή σας έχω να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι, το ντέρμπι της αγωνιστικής, το Άρης Παναθηναϊκός. Έτσι, πάμε λοιπόν να πούμε λίγα πράγματα και για το ντέρμπι. Συγγνώμη παιδιά, έκανα εγώ λάθος, το Λαμία Τρόμητος προηγούταν σαν μάτς, οπότε θα αναλύσουμε πρώτα αυτό. Τι γίνεται, δεν θα αναλύσουμε το Λαμία Τρόμητο σε ένα μάτς για το οποίο ζήλεψαν ένα μάτς που το ζήλεψαν η Λα Λίγκα και η Πρέμιερ Λίγκ. Τι να πούμε.
Έτσι, Λαμία Ατρόμητος, παιδιά, ήταν η ματσάρα της αγωνιστικής. Πραγματικά παρακολουθήσαμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, έτσι, με πολλές συγκινήσεις. Προηγήθηκε ο Ατρόμητος με 0-2, έχασε πέναλτι για να κάνει το 0-3 και μετά η Λαμία κάνει το 3-2 και ο Ατρόμητος κάνει το 3-3 με πέναλτι. Δηλαδή είδαμε ένα απίστευτο, έτσι, παιχνίδι που πραγματικά μακάρι να μην τελείωνε ποτέ. Προηγήθηκε λοιπόν ο Ατρόμητος, ήταν το μάτς της χρονιάς δηλαδή, με 6 γκολ, 2 πέναλτι, το ένα χάθηκε. Έτσι, είχε πάντως και αρκετά νεύρα, υπήρξαν πάντως και αρκετά νεύρα στο παιχνίδι, να πούμε στον κόσμο. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι αποδοκιμάστηκε και ο Νίκος ο Βέργος από τους φίλους της Λαμίας, να το πούμε και αυτό. Γενικά και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος έχει ευθύνη στα 2 από τα 3 γκολ του Ατρομήτου. Έτσι, πραγματικά για τη Λαμία θεωρώ ότι ο Καρλίτος έκανε καλό παιχνίδι. Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά συμμετείχε στα γκολ, έτσι, που πέτυχε η Λαμία, και ήταν και στις 3 φάσεις μέσα, γιατί είναι ένας παίκτης τεχνίτης που μπορεί να βγει έξω από την περιοχή και να κάνει και το δεκάρι. Επίσης, πέρα από τα γκολ, είχαμε και πολλές ευκαιρίες. Ο Τσιντότας επίσης έκανε πολύ καλές αποκρούσεις, να πούμε. Έτσι, προηγήθηκε ο Ατρόμητος με τον Ασεβέδο και το 0-2 το έκανε ο Έντερ Γκονζάλες. Μετά ο Βαλέντσι έχασε το πέναλτι για το 0-3, ο Μαρτίνεθ για τη Λαμία έκανε το 1-2. Έτσι, ενώ πριν κάνει η Λαμία το 1-2, έχασε πέναλτι ο Βαλέντσι, όπως είπαμε. Ο Σλίφκα μετά έκανε το 2-2, ο Σίτγκλεϊ το 3-2, ανατροπή για τη Λαμία από 0-2 το γύρισε σε 3-2 και ο Ατρόμητος με πέναλτι έκανε το 3-3 με τον Νίκο το Βέργο. Κοσέλεφ και Τσιντότας, οι δύο τερματοφύλακες, κάνανε καταπληκτικό παιχνίδι. Έτσι, ο πρώτος της Λαμίας, ο τερματοφύλακας, έπιασε πέναλτι και ο Τσιντότας είχε μία μεγάλη επέμβαση στον Καρλίτος, σε ένα σούτ του Καρλίτος. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ντέρμπι. Τώρα ήρθε η ώρα του ντέρμπι, βιάστηκα λίγο προηγουμένως. Εκεί όπου ο Άρης κατάφερε να κερδίσει με 2-0. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι? Αρχικά, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίαρχος. Είχε αρκετές ευκαιρίες. Μία με τον Ιωαννίδη που απέκρουσε, έτσι, ο Κουέστα σε ένα τέτα-τέτ. Και άλλη μια ευκαιρία με τον Ιωαννίδη που ήταν βέβαια από δύσκολη γωνία και έκανε το τελείωμα με το αριστερό. Μία φάση που ο Κουέστα έκανε μία άστοχη έξοδο στην αρχή και ο Αράο δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα να τη σπρώξει στα δίχτυα. Άλλη μία φάση είχε με τον Μπερνάρ, ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης μία ευκαιρία έκανε με τον Παναγίδη, το Μπιτσιρικά, έπειτα από ένα λάθος του Κότσιρα. Τον Παναγίδη που ο Άκης Μάτζιος δείχνει ότι τον πιστεύει, να πούμε. Ο Άρης λοιπόν έβαλε τέλος το σερί που είχε χτίσει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος Παναθηναϊκός θεωρώ ότι είχε μία φλίαρη κατοχή μπάλας. Είχαν και οι παίκτες του κακά τελειώματα που λέμε, να το πω έτσι. Και γενικά πέρυσι πολλές φορές και φέτος ο Παναθηναϊκός σπάνια έπαιζε κυριαρχικό ποδόσφαιρο στα ντέρμπι, κυρίως στα εκτός έδρας. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα από τα παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός έπαιξε, πήγε να παίξει κυριαρχικά με κατοχή μπάλας και θεωρώ ότι αυτό δεν του βγήκε. Έτσι, να πούμε ότι ο Άρης έκανε το 1-0 και αυτό το γκολ ήταν δώρο του Μπρινιόλη που έκανε αυτό το τραγικό λάθος και ο Μωρόν κυνήγησε τη φάση και έκανε το 1-0. Ένας Μωρόν για τον οποίο έχω πει ότι είναι ένα από τα καλύτερα φόρ του πρωταθλήματος και είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον Άρη σε μια θέση όπου πόναγε εκεί τα προηγούμενα χρόνια. Ο Λορέν Μωρόν λοιπόν έτσι πέτυχε το πρώτο γκολ. Επίσης να πούμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάποια σημαντική κλασική ευκαιρία. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν που δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες.
Έτσι ο Άρης έκανε το 1-0 και στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε την κατοχή στον Παναθηναϊκό και προσπάθησε να χτυπήσει στην κόντρα και έκανε το 2-0 με το Μενέντες που είχε περάσει ως αλλαγή. Ο Γιωβάνοβιτς το ρίσκαρε μετά, έπαιξε και με Σπόραρ και με Ιωαννίδη. Έτσι παρόλα αυτό ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο τέρμα να πούμε. Ο Μωρό να πούμε ότι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Άρη, καθώς έκλεβε μπάλες στον άξον, έφτιαχνε φάσεις για τους συμπαίκτες του, έβαλε και το πρώτο γκολ και από δικό του κλέψιμο ήρθε και το δεύτερο γκολ του Άρη. Ο Κουέστα πέρα από μια στόχη έξοδο που έκανε στο πρώτο ημίχρονο ήταν σταθερός, αλλά και ο Ζαν Ζούλ έκανε πολύ καλή δουλειά στο κέντρο. Οπότε το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πήγε να παίξει έτσι με κατοχή μπάλας, να πούμε κυριαρχικά, είχε όμως μια φλίαρη και ανούσια κατοχή μπάλας η οποία δεν τον βοήθησε κάπου, οπότε θεωρώ ότι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που πήγε να παίξει σε αυτό το ντέρμπι δεν του βγήκε. Αυτά είχα να πω για αυτή την αγωνιστική. Κώστας Βασιλόγιαννης ήταν μαζί σας σε αυτό το βίντεο. Μην ξεχνάτε ποτέ να κάνετε like στα βίντεό μας και εγγραφή στο κανάλι μας. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια, τα λέμε σύντομα στα επόμενα μας live. Από τον Κώστα Βασιλόγιαννη και από όλο το τεχνικό team του Vasco Sports, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.